Σε επίπεδο επικράτειας, η Νέα Δημοκρατία αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με ποσοστό 29,66%, δεύτερο ο ΣΥΡΙΖΑ με 26,89%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,28%, τέταρτο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 7,5%, πέμπτο η Χρυσή Αυγή με 6,92%, έκτο η Δημοκρατική Αριστερά με 6,26%, έβδομο το Κομμουνιστικό Κόμμα με 4,5%, ενώ εκτός Βουλής έμειναν η Δημιουργία Ξανά με 1,59%, ο Λάος με 1,58% και οι Οικολόγοι Πράσινοι με 0,88%. Σε επίπεδο περιφέρειας Θεσσαλίας, η Νέα Δημοκρατία αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 31,06%, δεύτερο ο ΣΥΡΙΖΑ με 26,08%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,48%, τέταρτο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 6,75%, πέμπτο η Χρυσή Αυγή με 6,56%, έκτο η Δημοκρατική Αριστερά με 5,9% και έβδομο το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,79%. Στο νομό Μαγνησίας, ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε πρώτο κόμμα με 30,72%, η Νέα Δημοκρατία δεύτερο με 27,70%. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 9,6%, τέταρτο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 8,14%, πέμπτο η Χρυσή Αυγή με 7,42%, έκτο η Δημοκρατική Αριστερά με 5,98% και έβδομο το Κομμουνιστικό Κόμμα με 4,8%. Στον ομό Λάρισας, η Νέα Δημοκρατία αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 30,41%, δεύτερο ο ΣΥΡΙΖΑ με 25,13%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,76%, τέταρτο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 7,14%, πέμπτο η Χρυσή Αυγή με 6,49%, έκτο το ΚΚΕ με 6,24% και έβδομο η Δημοκρατική Αριστερά με 5,8%. Στον ομό Τρικάλων, η Νέα Δημοκρατία αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 33,39%, δεύτερο ο ΣΥΡΙΖΑ με 22,87%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 14,65%, τέταρτο η Δημοκρατική Αριστερά με 7,17%, πέμπτο το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,27%, έκτο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 5,57% και έβδομο η Χρυσή Αυγή με 5,56%. Στο νομό Καρδίτσας, πρώτο κόμμα αναδείχθηκε η Νέα Δημοκρατία με 34,42%, δεύτερο ο ΣΥΡΙΖΑ με 25,04%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 13,52%, τέταρτο η Χρυσή Αυγή με 6,5%, πέμπτο το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,76%, έκτο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 5,35% και έβδομο η Δημοκρατική Αριστερά με 4,58%. Το νομό Μαγνησίας στη Νέα Βουλή θα εκπροσωπήσουν η Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Νάκος Αθανάσιος από τη Νέα Δημοκρατία, Χρυσοβελώνη Μαρίνα από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, Ηλιόπουλος Παναγιώτης από τη Χρυσή Αυγή και Πάρης Μουτσινάς από τη Δημοκρατική Αριστερά. Το νομό Λάρισας θα εκπροσωπήσουν στη Νέα Βουλή Χαρακόπουλος Μάξιμος και Χρήστος Κέλλας από τη Νέα Δημοκρατία, Διώτη Ιρώ και Γελαλής Χρήστος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Σαχινίδης Φίλιππος από το ΠΑΣΟΚ, Ψήρας Θωμάς από τη Δημοκρατική Αριστερά, Αλεξόπουλος Χρυσοβαλάντης από τη Χρυσή Αυγή, Λαμπρούλης Γεώργιος από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το νομό Τρικάλων θα εκπροσωπήσουν οι Βλαχογιάννης Ηλίας, Σκρέκας Κωνσταντίνος, Ταμήλος Μιχάλης από τη Νέα Δημοκρατία, Δριτσέλη Παναγιώτα από τον ΣΥΡΙΖΑ και Κυρίτσης Γεώργιος από τη Δημοκρατική Αριστερά. Τέλος, το νομό Καρδίτσας στη Νέα Βουλή θα εκπροσωπήσουν οι Τσιάρας Κωνσταντίνος, Σκόνδρας Σιμίνα, Ταλιαδούρος Σπυρίδων και Σιούφας Παύλος από τη Νέα Δημοκρατία και ο Μιχαλάκης Νικόλαος από τον ΣΥΡΙΖΑ.